Στις νικηφόρες του εμφανίσει συνέχισε ο Αλμυρός, ο οποίος επικράτησε με 6-0 το ατρωμί του Πειραιά για την 23η αγωνιστική της 3ης Εθνικής. Ο Αλμυρός μπήκε φουριόζος από το ξεκίνημα και με τον Καστελιανάκη βρήκε δίχτυα στην πρώτη φάση του παιχνιδιού στο πρώτο λεπτό. Μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό, έκανε το 2-0 με τον Λεόν στο τέταρτο, ενώ είχε δύο πολύ καλές στιγμές μέχρι το 21 με τον Χαντί, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει ένα τέτοιο τέρμα. Στη συνέχεια, ο Αλμυρός δεν άφησε το πόδι από τον Γκάζι και αφού πρώτα απείλησε εκ νέου με το Χαντί στο 27, τελικά βρήκε το 3-0 στο 33 με τον Χαντί να κρεμάει εν κινήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα μετά από πάσα του Κέρι. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι μπήκαν με την ίδια ορμή και αφού πρώτα προειδοποίησαν με τον Κέρι, βρήκαν τελικά και πάλι με τον ίδιο τον γκολ στο 56 με τελείωμα από το ύψος της περιοχής. Βέβαια, είχε και πέμπτο γκολ με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού με τον Καστελιανάκη μετά από σέντρα του Κοντογιάννη. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Τσαγκαράκης με σούτ εντός περιοχής στο 88ο λεπτό. Παιχνίδι με την ουραγό της βαθμολογίας. Το ζητούμενο για μας ήταν να μπούμε σοβαροί, να πάρουμε το παιχνίδι από την αρχή σοβαρά. Από αυτή την άποψη είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό από το σφύριγμα μάνα του διαιτή, μπήκαμε πολύ σοβαροί. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να βάλουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ και να κλείσουμε το ημίχρονο, θεωρώ, με ένα ασφαλή σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησα να δώσω ευκαιρίες σε παιδιά μικρά. Τελειώσαμε το μάτς με αρκετούς μικρούς που έχουμε στην ομάδα. Έμεινα αρκετά ευχαριστημένος από αυτά τα παιδιά. Σημαντική νίκη για τη συνέχειά μας. Έχουμε χτίσει ένα καλό σερί. Δείξαμε την απαιτούμενη σοβαρότητα που δείχνουμε σε κάθε μάτς. Και επιτέλους παίρνουμε αυτό που μας αξίζει μέσα στο γήπεδο.